Ισρώων νεκρών, των καυσίμων στα πρατηριά τους για τους νομούς πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το σύστημα πρέπει να έχει εγκατασταθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2014 και οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι θα λειτουργήσει ως τροχοπέδι στο παρεμπόριο και την οθεία των καυσίμων. Περίπου 10.000 ευρώ πρέπει να δαπανίσει κάθε πρατηριούχος για την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου εισρωών νεκρών των καυσίμων. Οι πρατηριούχοι της επαρχίας είναι υποχρεωμένοι να έχουν κάνει την εγκατάσταση μέχρι το Μάρτιο του 2014, ενώ ένα μέρος της δαπάνης θα καλυφθεί από το κράτος. Είναι ακριβά συστήματα. Για ένα μέσο πρατήριο η δαπάνη είναι από 10 έως 20.000. Τώρα, ο άνθρωπος του Υπουργείου μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν κάποια κονδύλια, μας τα ανέλησε κιόλας ότι προϋποθέτει το ποσό, να σας το αναφέρω εντάχει, των 400 ευρώ αναδεξαμενή, το φορολογικό μηχανισμό στα 350 ευρώ, τον φορολογικό εκτυπωτή επίσης σε 250 ευρώ και για το λογισμικό και για την εγκατάσταση του υπολογιστή περίπου στα 2.700. Δηλαδή περίπου έρχεται στο ίμιση της δαπάνης. Οι πρατηριούχοι πάντως δια των ομοσπονδιών τους έχουν ζητήσει επανειλημμένα την εγκατάσταση των συστημάτων, καθώς εκτιμούν ότι θα λειτουργήσουν υπέρ τους και υπέρ των καταναλωτών. Εμείς αυτό το σύστημα των εισρωών νεκρών το ζητάμε από το 2002 οι ομοσπονδίες μας. Η μία που προϋπήρχε και η δεύτερη που συστήθηκε. Λοιπόν, στις 3 του Μάρτη στη Θεσσαλονίκη όλη η Βόρεια Ελλάδα, οι Βεζινοπόλες, με αντιπροσωπείες και συνάδελφοι που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή την ημερίδα που είχε γίνει με την Ομοσπονδία Βεζινοπολών Ελλάδος και με ένα τεχνικό γραφείο Σαμαράς, μεγάλο τεχνικό γραφείο που είναι και η τεχνική σύμβουλη της Ομοσπονδίας, μαζί με 15-16 εταιρείες που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, παρευρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη και άνθρωποι του Υπουργείου και της τοπικής περιφέρειας, άρχοντες του νομού περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, μας ανέπτυξαν τις προϋποθέσεις του συστήματος, τι προβλέπει ο νόμος, τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτών. Το σύστημα αναμένεται να συνδράμει στην πάταξη του παραεμπορίου καυσίμων όπως και στην οθεία, αφού προβλέπει αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη λειτουργία και τη δομή κάθε πρατηρίου. Σύμφωνα με το αντίστοιχο νομοσχέδιο, όσα πρατήρια δεν είναι εφοδιασμένα με το σύστημα έως τον Απρίλιο του 2014 θα κλείνουν αυτόματα. Η απέτησή μας αυτή είναι από το 2002. Οι αιτήσεις μας των Ομοσπονδιών, όπως προείπα, για την πάταξη του λαθρεμπορίου, που ήταν βασικός παράγοντας η άνοδο και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οπότε ευελπιστούμε όλοι ότι πλέον δεν θα υφίσταται λόγος του χρόνου να υπάρχουν τόσο υψηλοί φόροι κατανάλωσης. Φέτος η χρονιά ήταν καταστροφική σε όλα τα καύσιμα λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το μόνο θετικό ήταν για τον κόσμο, κακό για μας, ότι βοήθησε ο καιρός πάρα πολύ.